Κύριε Παφίλη, καλημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Δεν μου λέτε ποιο είναι το δίλημα των εκλογών και τι πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να σας πω, το δίλημα των εκλογών, ναι, είναι αν θα δυναμώσει ο λαός, αν θα ψηλώσει ο λαός, ναι, ενισχύοντας το ΚΚΕ, ναι, ώστε την επόμενη μέρα των εκλογών που θα υπάρχει κυβέρνηση που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή και θα το αποδείξουμε, το έχουμε αποδείξει ήδη, να υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση που μαζί με το λαό θα εμποδίσει νέα μέτρα, θα διεκδικήσει και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο για τη χώρα μας. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα, mm-hmm, και όχι τα ψεύτικα που βάζουν. Γιατί το πρόγραμμά τους είναι γραμμένο και είναι κοινό. Μάλιστα. Πέρα από λεπτομέρειες και πέρα από το τι μπορεί να λένε στα κανάλια. Μάλιστα. Κύριε Παφίλη, ναι, όλα τα λεγόμενα μικρά κόμματα τάσσονται υπέρ της απλής αναλογικής. Ναι. Ταυτόχρονα όμως απορρίπτουν οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας στην επομένη των εκλογών. Αυτό δεν είναι αντιφατικό? Να σας πω τώρα τη δική μας θέση και για τους άλλους ρωτήστε τους. Εμείς συμφωνούμε με την απλή αναλογική, παρότι δεν είναι ακριβώς απλή, αλλά δεν έχει σημασία, είναι κοντά στην απλή αναλογική, γιατί καταγράφει με ακρίβεια αυτό που ψηφίζει ο κόσμος και στη Βουλή. Δηλαδή δεν κλέβει έδρες από τα κόμματα όπως γίνεται με τα άλλα συστήματα, που παίρνουν μπόνους 50 παραδείγματος χάρη, 40 ή δεν ξέρω πόσα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει. Γι' αυτό την υποστηρίζουμε την απλή αναλογική. Από εκεί και πέρα το θέμα των συνεργασιών είναι θέμα προγράμματος. Mm-hmm. Και επειδή με τα προγράμματα τα οποία τα έχουμε ζήσει όλα τα τελευταία χρόνια από όλους που κυβέρνησαν τη χώρα, και λέω όλους, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κλπ, mm-hmm, και άλλα κόμματα βοηθητικά, επειδή το ξέρουμε και επειδή ξέρουμε και το καινούριο πρόγραμμα, mm-hmm, γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μας χωρίζει κυριολεκτικά χάος. Mm-hmm. Και ο λαός θα πρέπει να επιλέξει με τα εξής κριτήρια, με την ίδια του τη ζωή, να κρίνει αντικειμενικά και χωρίς προκαταλήψεις ποιος τον έφερε ως εδώ όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή, γιατί αυτά είναι προδιαγεγραμμένα, και ποιος ήταν στο πλάι του όλο αυτό το διάστημα, ποιος ήταν αντίθετος δηλαδή. Γιατί από ό,τι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% το ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια έγιναν και όταν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΕΛ. Ενώ το ΚΚΕ ήταν αντίθετο, ενώ το ΚΚΕ κινητοποίησε το λαό και είχε σημαντικές, μικρές νίκες μεν, αλλά σημαντικές, εργαζόμενοι, συνδικάτα κλπ, Κόσκομο, οικοδόμοι, μεταλλεργάτες και πάρα πολλά. Και βέβαια και μέσα στη Βουλή καταθέσαμε πάρα πολλές τροπολογίες, εκατοντάδες θα έλεγα, και σχέδια νόμου, για τα οποία δεν δέχτηκαν ούτε μία όλοι τους. Το κριτήριο λοιπόν θα είναι, ναι, αν ο λαός θα υποκύψει στα εκβιαστικά διλήμματα, που δεν πρέπει, και είναι πολλοί κόσμος που πλέον ξεμπλοκάρει, να δει, να σκεφτεί λίγο τη ζωή του, να δει τι του υπόσχονται. Μάλιστα. Τα οποία περισσότερα που υπόσχονται είναι κενό γράμμα. Μάλιστα. Γιατί θα σας το πω τώρα πολύ απλά. Υπάρχει μία δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, η οποία λέει τα εξής: δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρας στην Ελλάδα για να χωρέσουν όλες αυτές οι εξαγγελίες που γίνονται προεκλογικά. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι προεκλογικά πολλοί είναι πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση που θα εκλεγεί, ωραία, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της χώρας και οι προγραμματικές δηλώσεις της θα είναι συνεπείς με τις συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Τα λέει όλα. Μάλιστα. Και δεν τα λέει μόνο αυτός. Τα είπε και ο κύριος Μπλίνκεν, που λέει δεν ανησυχώ. Τα λένε το ποια κυβέρνηση θα είναι. Τα λένε οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης, Fitch κλπ. Και πέρα από όλα αυτά, λέω τώρα, το πρόγραμμά τους είναι κοινό και αποδεικνύεται και με μερικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη στην Πάτρα αποφάσισαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
στο δεύτερο γύρο των εκλογών, λέω για τις δημοτικές εκλογές, ναι, να ψηφίσει όποιος και να μπει, να ψηφιστεί και από τους τρεις για να φύγει ο Πελετίδης. Mm-hmm. Που είναι ο κομμουνιστής δήμαρχος και mm-hmm. Την χάνει όχι της εκτίμησης αλλά της υπερεκτίμησης του λαού. Mm-hmm. Στην Κεσαριανή στηρίζουν κοινό υποψήφιο για να μην βγει ο υποψήφιος του ΚΚΕ. Mm-hmm. Στο Περιστέρι στηρίζουν τον κύριο Παχατουρίδη ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος ο κ. Παχατουρίδης είναι γνωστός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Στη ΓΕΣΕΕ έκαναν κοινό προεδρείο. Mm-hmm. Άρα αυτά δεν είναι τυχαία. Ούτε τυχαίες είναι οι δηλώσεις που θα ήθελα πολύ ώρα να σας αναφέρω κορυφαίων στελεχών mm-hmm. και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ mm-hmm. ότι συμφωνούν mm-hmm. στα μεγάλα mm-hmm. και υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούν. Mm-hmm. Κύριε Παφίλη, γι' αυτό λέμε στον κόσμο. Κύριε Παφίλη, ναι, στο προχθεσινό debate των πολιτικών ναι. αρχηγών, η τηλεθέαση, σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν, έφτασε μόλις το 19,7% όταν μάλιστα μεταδιδόταν από τα περισσότερα ιδιωτικά κανάλια. Μάλιστα. Σας προβληματίζει αυτό το μικρό ποσοστό ενδιαφέροντος των πολιτών για την πολιτική? Να σας πω, εμείς τα καλύτερα debate τα κάνουμε ζωντανά. Ναι. Έχουμε γυρίσει ναι. την Ελλάδα ναι. όλη την τετραετία, όχι ναι. μόνο προεκλογικά. Ναι. Και μιλάμε ζωντανά. Έχουμε κάνει εκατοντάδες περιοδίες σε χώρους δουλειάς, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, παντού όπου ζει και εργάζεται, σε μαγαζιά κλπ. Κλπ. Και για μια μισή ενημέρωση. Τώρα να σας πω για το debate πρώτον. Εμείς κάναμε πρόταση να μην είναι έτσι κονσέρβα. Δηλαδή με ποια έννοια? Να απαντήσεις 1,5 λεπτό για κεντρικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη των προγραμμάτων των κομμάτων. Και με το άγχος αυτό. Δεύτερον, είπαμε να υπάρξει μια ελεύθερη συζήτηση μεταξύ, να μην γίνει χάβρα βέβαια. Αλλά νομίζω ότι τέλος πάντων όλοι θα είχαν κάποια αξιοπρέπεια ναι. να το κάνουν. Mm-hmm. Και ανταυτού είδαμε αυτό που υπήρχε. Ναι. Εισπράττουμε κιόλας, και να σας το πω έτσι, εισπράττουμε όχι μόνο από δικούς μας ψηφοφόρους και φίλους, αλλά γενικότερα ότι ο Κουτσούμπας ήταν ο καλύτερος και πιο σαφής, παρά το Μάλιστα. αυτό που υπήρχε. Μάλιστα. Ωραία. Να μου λέτε, ναι. ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός σας, κύριε Παφίλη, για την ακρίβεια, για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, και αυτό που θέλω να ρωτήσω πρόσθετα είναι αν συμφωνείτε για κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Να σας πω τώρα, εμείς έχουμε προτάσεις για το σήμερα, παραδείγματος χάρη για την ακρίβεια, που λένε ότι είναι εισαγόμενοι. Δεν είναι εισαγόμενοι μόνο. Εισαγόμενοι σε όλο τον κόσμο είναι. Τελικά ποιος την εισάγει, ο άλλος πλανήτης? Καπιταλιστικός είναι ο κόσμος. Είναι φυσιολογική εξέλιξη η ακρίβεια. Για αυτό το σύστημα που ζούμε σήμερα, το καπιταλιστικό δηλαδή. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις, παραδείγματος χάρη, να καταργηθεί ο ΦΠΑ για τα τρόφιμα. Να καταργηθεί, να μειωθεί πάρα πολύ και σε άλλους τομείς. Να μειωθεί έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είναι που κυριολεκτικά ρημάζει όλο τον κόσμο. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες γι' αυτό. Ναι. Και επειδή σήμερα κάποιοι εμφανίζονται για να λένε ότι εμείς θα μειώσουμε, ναι. Ξέρετε, έχει και μια δεύτερη παράγραφο μάλλον, ναι. την οποία την έχουν συμφωνήσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Η δεύτερη παράγραφος, ξέρετε τι λέει? Τι λέει? Στα πλαίσια της αντοχής της οικονομίας και σε ό,τι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που την ψήφισαν όλοι μαζί, ψήφισαν τον Ιούλιο συγκεκριμένα, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να παραμείνουν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ κλπ. 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 Και δεν ψήφισαν, λέω, γι' αυτό λένε ψέματα στην πραγματικότητα, ή έστω δεν συμφώνησαν με τις τροπολογίες που καταθέσαμε στη Βουλή, μια και μιλάμε για την ακρίβεια. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την ενέργεια, έχουμε πρόταση συγκροτημένη για το τι πρέπει να γίνει, ώστε η Ελλάδα να είναι και αυτάρκης και να είναι φτηνό το ρεύμα για το λαό. Φυσικά αυτά δεν τα δέχεται κανένας και δεν τα δέχεται και το ίδιο το σύστημα. Mm-hmm. Γιατί αυτοί που γκρινιάζουν σήμερα και που λένε για την ενεργειακή ακρίβεια είναι αυτοί οι οποίοι, δηλαδή, να σας το πω απλά, χρηματιστήριο ενέργειας. Ποιος το έκανε?
το ΣΥΡΙΖΑ και του συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Πράσινη μετάβαση. Πράσινη μετάβαση που μας έταζαν ότι θα έχουμε και πράσινη ενέργεια και θα είναι και πιο φτηνή. Ποιος την έκανε? Αυτοί τα κάνανε. Όλα αυτά. Και φτάσανε οι όμιλοι τώρα να έχουν φοβερά κέρδη κυριολεκτικά και ο κόσμος βέβαια τώρα μειώθηκε λίγο προσωρινά. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει στο... Εμείς δηλαδή καταθέτουμε και για το σήμερα προτάσεις ανακούφισης για το λαό σε όλους τους τομείς και για τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίες δεν έγιναν δεκτοί καν. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι δεμένοι στη γενικότερη πολιτική και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Ξέρετε πόσα κέρδη είχαν 150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο το 2022? 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαν τζίρο το 55% του ΑΕΠ, 192 δισεκατομμύρια. Διένυμαν εκτός αυτών 2,5 δισεκατομμύρια σε μερίσματα, τα οποία φορολογούνται με 5%, και απευθύνομαι στο λαό της Κρήτης όσους μας ακούνε και τους λέμε, εσείς φορολογήστε με από 16 έως 30% που προσπαθείτε να επιβιώσετε, και εκείνοι που έχουν αμύθιτα πλούτη φορολογούνται με 5%. Ποιος το έκανε το 5%? Ήταν 15, το, όχι ότι ήταν μεγάλο το 15, αλλά ήταν 15. Το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ 10 και η Νέα Δημοκρατία 5. Έχετε ακούσει, απευθύνομαι και στους ακροατές σας, έχετε ακούσει όλους να λένε ότι θα αυξήσουν τη φορολογία σε αυτά τα απίστευτα κέρδη τα οποία έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι? Πάνω από ένα δις έχουν ενεργειακοί. Τα υπερκέρδη λένε μερικοί. Mm-hmm. Πιάστε αυγό και κούρευτο με τα υπερκέρδη. Τα κέρδη αυτά που είναι εξόφθαλμα. Θα ανεβάσουν τη φορολογία ή θα γράρουν πάλι τον ελληνικό λαό? Αυτό θα κάνουν πάλι. Μάλιστα. Γιατί και τους σύμφωνους σταθερότητες και η συζήτηση που έγινε πριν από 2-3 μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίστηκε, λέει ότι κάθε κράτος πρέπει να έχει δημοσιονομική πειθαρχία. Το λένε η δημοσιονομική ισορροπία, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δημοσιονομική εξισορρόπηση, λέει ο κύριος Τσίπρας, και θα πρέπει να από τους φόρους τους δικούς τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Ποιος θα τους πληρώσει αυτό? Μάλιστα. Κύριε Παφίλη, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε πρώτον να φέρουμε το αισιόδοξο μήνυμα. Το έδωσαν οι φοιτητές με 35-36%. Στην πανσπουδαστική, δηλαδή παράδειξη που στηρίζει το ΚΚΕ με μεγαλύτερη συμμετοχή. Λέτε στις εκλογές. Στις φοιτητικές εκλογές που στις φοιτητικές εκλογές. Και ας αφήσουν αυτά τα κόλπα τώρα που λέει η ΔΑΠ κλπ. Αυτή προσπάθησε να κάνει μια γενικευμένη νοθεία, δεν τους πέρασε βέβαια, και τώρα κάνει το γνωστό παραμύθι. Μάλιστα. Όπως έκανε και πέρσι. Και λέμε λοιπόν, όπως η νεολαία στηρίζει και θα στηρίξει, και το ίδιο και ο λαός που ταλαντεύεται ακόμα και είναι πάρα πολλής, να στηρίξει το ΚΚΕ το πιο ισχυρό κουκουέ που θα αντιμετωπίσει και θα αντιπαλέψει όλη αυτή την πολιτική και μέσα και έξω από τη Βουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Παφίλη. Την καλημέρα μου να έχετε. Και από μένα να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.